Είσαστε συντονισμένοι στην Prime News Radio. Θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου του 2022 στο μικρόφωνο ο Νικόλαο Κυρόπουλο. Και ξεκινάμε με τη Star Press. Στενέ σχέσει με πασίγνωστου πολιτικού φαίνεται να είχε ο Δράκο των Σεπολίων, πολιτικό παράγοντα ο ανώμαλο βιαστή. Σάλλο με φωτογραφίε που την απεικονίζουν δίπλα σε πρωτοκλασάτα στελέχη, 213 υποψήφιου πελάτε του Μαστροπού Βιαστή έχουν εντοπίσει οι αστυνομικέ αρχέ. Σε θεατρική παράσταση παίζει η σύζυγος του Κώστα Καραμαλή, στο σανίδι η Νατάσα Παζαΐτη, ο ρόλος στο Ιθία από το Σικάγο. Εντυπωσιακές δηλώσεις της Σοφίας Βόσου, τρισευτυχισμένη που η κόρη μου αραβωνιάστηκε κατάδικο. Τι εύχεται για την κόρη της. Η αλήθεια για την ιστορική ατάκα πως η Μενεγάκη έμαθε τον Λούτσο. Γιατί απέτυχε στο εξωτερικό απανοτές φαλιάρε για τη Βίκη Καγιά. Και τέλος, σεξι ρουμάνα του έφαγε τα bitcoins. Με 150.000 ευρώ συμβιβάστηκε το θύμα από τη Θεσσαλονίκη. Πώ η Καλονή και ο συνεργό τη γλίτωσαν τη φυλακή. Κόντρα Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσει. Γαλάζιο πιάτσικο με τον αναπτυξιακό νόμο. Νέε αποκαλύψει για τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Μαραβέγια. Σκληρή αντεπίθεση κατά τη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή τι νέε αποκαλύψει για τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε του βουλευτή Μαγνησία τη Νέα Δημοκρατία Μαραβέγια. Μα έχει γονατίσει η ακρίβεια. Στην Τουρκία και στη Βουλγαρία για βενζίνη και ψώνια καταφεύγουν οι Έλληνε. Πλήγμα για Πούτιν, γιατί είναι τεράστια σημασία χτύπημα η έκρηξη στη γέφυρα τη Κρυμαία. Δημόσιο, τι αλλάζει στι προσλήψει με τον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. ΑΔΕ, τα νέα όπλα κατά τη φοροδιαφυγή. Επίδομα παιδιού, άνοιξε η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την πέμπτη δόση. Και τέλο, ενώ έρχεται δύσκολο χειμώνα, φτωχή χωρί επιδόματα ένα στου δύο Έλληνε. Το Μανιφέστο. Ικανοποίηση Γιούροβα από τι Δεσμεύσει της κυβέρνησης για τα θέματα τύπου. Κατέρευσαν τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Αξιών και Διαφάνεια. Επέστρεψα στι Βρυξέλλες πεπισμένη ότι κάναμε καλή δουλειά μαζί. Διαμάντη του στέματο η ελληνική Task Force για τα μέσα ενημέρωση. Και τέλο. Αποκάλυψη. Ποιο είναι ο σκιώδης πρόεδρο του Πασόκ. Άρθρο. Κώστας Κατσαφάδο. Υφυπουργό Δαστηλία. Το έγκλημα τη Λέζου και των Κυθύρων έχει ένοχο τον Ερτογάν. Συνέντευξη. Νίκο Παπαθανάση. Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη. Στη μικροκομματική κερδοσκοπία επενδύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Μακελιό. Η ζωφερή αλήθεια που απεκρύβει από όλα τα ΜΜΕ. Παιδιά δεν έχετε, Ρεδούλοι, δημοσιογράφοι και πληρωμένοι καναλάρχες. Κομματάρχης του Μητσοτάκη, διαστής και ματαστροπός, 12χρονου κορισιού. Τον πλήρωνε ο Άδενο Γεωργιάδη. Δίποδο τέραση επικολονό κρατάει τη μισή Νέα Δημοκρατία στο χέρι. Πάσαρε ανήλικε και σε πολιτικού. 213 πελάτε κτίνει και ατσέντα φωτιά. Ο γιο διπλωματικό συντάκτη στο βήμα. Η σύζυγο δεξί χέρι του Κώστα Μπακογιάννη. Μπλαφών σε όλε τι επικουρικέ συντάξει. Με 1,40 ευρώ το λίτρο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση. Εντολή Πούτινγκ στον αιμοβόρο στρατάρχη μετά το χτύπημα στη γέφυρα τη Κρυμαία. Ισοπεδώστε τους. Ελεύθερο τύπο. Τι αλλάζει από το 2023 για του μισθωτού. Τα παράθυρα για σύνταξη πριν από τα 62. Τα όρια ηλικία για νέου και παλαιού ασφαλισμένου. Πίνακε με τι συντάξιμε αποδοχέ για πλήρη και μειωμένη. Τι ισχύει για μητέρε με ανήλικο. Πότε βγαίνουν όσοι έχουν βαρέα. Ευκαιρίε με πλασματικά. Την είχε απειλήσει με όπλο για να μην μιλήσει. 53χρονο βίαζε και εξέδιδε 12χρονη. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Έως και 9,5% λιγότερη κίνηση τις ώρες εχμής. Ποιοι δρόμοι συνεχίζουν να τα ελεπορούν τους οδηγούς. Μείωση στα μποτιλιάρισματα φέρνουν τα κρυβά καύσιμα. Αδιανόητη επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Financial times επειδή εκθίαζαν την ελληνική οικονομία. Η βόμβα στην Κρυμαία στράταξε το Κρεμλίνο. Μπλόκο στι γονικέ παροχέ για όσου χρωστούν στην εφορία. Παδόπουλο. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν ο κύριο σεισμό. Αγωνία μετά τα 5,1 ρίχτερ στον Κορινθιακό. Τα νέα. Λόγω των σχέσεων με τη Ρωσία, Κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ούρσουλα Φοντε Λάιεν τις επόμενες ημέρες θα προσδιορίσει το είδο και το περιεχόμενο των κυρώσεων, οι οποίες θα είναι αυστηρέ. Υπάρχει στην Κομισιόν ένας μακρύς κατάλογος με τουρκικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που παρέχουν διευκολύνσεις στη Μόσχα. Που καλύπτει στο στίγμα ο κύριος Παπαχρήστος συντάξει στο δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία για πρόορη. Μέχρι το τέλο του έτου, το περιθώριο για όσου έχουν κλειδωμένη 25 ετία να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση πριν από τα 60. Η ρύθμιση η κλειδί και οι εξαιρέσει. Και κλήρωση προκριματικών Euro 2024 στις συμπληγάδες της Ολλανδίας και της Γαλλίας η Εθνική. Φόβη για ντόμινο. Το ξύπνημα των ρηγμάτων τρομάζει του σεισμολόγους, Γιατί προβληματίζει του επιστήμονε η μετασεισμική ακολουθία. Αλεϊδα Γκεβάρα. Ναι, ο Τσέ ανήκει σε όλου, αλλά είναι ο μπαμπά μου. Έρευνα. Συμβόλαια βία τη διπλανή πόρτα. Ιερή Σύνοδο. Απομακρύνουν τον ιερέα από το λικαβιτό. Και τέλο. Σοκ μετά την έκρηξη στη γέφυρα τη Κρυμαία. Χρήση πυρηνικών ζητούν οι σκληροί από το Κρεμλίνο. 5 και 1 ερωτήσει και απαντήσει για το εμβληματικό χτύπημα. Τα σενάρια, οι συνέπειε, οι συμβολισμοί. On time. 12 χρόνο φτωχό κοριτσάκι στα νύχια διαστραμμένου 53 χρόνου καταστηματάρχη. Τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και την εξέδεσε σε φίλου και γνωστού μέσα σε αυτοκίνητα με 50 έω 70 ευρώ. Λιακάδα και χαμόγελα στον κήπο του Πρόεδρου άνοιξε χθε Κυριακή για το κοινό η Ρόδου Αττικού. Η Πισπυρίγκου κάνει έρευνε στη φυλακή για την Κεταμίνη. Euro 2024. Μεγαλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Γιβλαρτάρ, η Εθνική Ελλάδα στα προκριματικά. Η Νατάσα έχει θεία από το Σικάγο. Θα παίξει στη θεατρική παράσταση του Κολεγίου Αθηνών και θα κάνει τη μία κόρη από τι τρει του Ορέστη Μακρύ. Έρχεται μεγάλο διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ για προσλήψει, ενώ εκκρεμούν ήδη 33.000 διορισμοί επιτυχόντων από προηγούμενα έτη. Ανησυχητικά τα πέντε ρίχτερα από τον Κορινθιακό. Εξαιρετικά περίεργο το ότι δεν έχουν γίνει πολλοί και μεγάλοι μετασυσμοί. Τι λέει ο Τσελέντη. Εθνικό κήρυξ. Οι άρχοντε τίμησαν Πατριάρχη Θεόδωρο και Ψαρό επίτιμος δημότης Ναυπακτίας, ο Γεώργιος Τσούνης, σε ατμόσφαιρα συγκίνησης. Η έκρηξη της γέφυρας βαρύ χτύπημα κατά του Πούτινγκ, μόνος τρόπος ανεφοδιασμού των στρατευμάτων του στην Κρυμαία, μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Και ήρθε η στιγμή να διαβάσουμε τον Κυπριακό τύπο. Και ξεκινάμε με τη χαραυγή. Οι μαθευόμενοι μάγοι του Δυσί δεν προέβλεψαν τι εξελίξει στο Βαρόσι. Ακέλ, επιτακτική ανάγκη να ανατραπεί η ολέθρια πορεία στο Κυπριακό. Οι εξελίξει στο Βαρόσι αποτελούν αλάτι στην πληγή των Αμοχωστιανών και ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Ο Αβέροφ Νεοφίτου δεν ανησυχούσε και απέκλειε νέε προκλητικέ ενέργειε. Ενώ ο Χριστοντουλίδη μιλούσε για πυροτεχνήματα. Ανδρέα Μαυρογιάννη, με δημόσια παρέμβασή του, προειδοποίησε έγκαιρα για τα κατοχικά σχέδια ανοίγματα του Βαροσίου. Πορεία μορφητών. 48 χρόνια μετά, οι περισσότεροι μα έχουν ξεχάσει. Εμπέζουν του εχμαλώτου του 1974 για το επίδομα, στο παιχνίδι και ο Αβέροφ. Ουδέποτε το Ακέλ έκανε επιλογή ήττα σε προεδρικέ εκλογέ, τόνισε ο Στέφανο Στεφάνο. Σύλληψη 46χρονων επιχειρηματία για τα επεισόδια τη περασμένη Παρασκευή. Προειδοποιούν με κινητοποιήσει στην πόλη χρυσοχού για επαναλειτουργία θαλάμων του νοσοκομείου. Και Πούτιν, τρομοκρατική ενέργεια των Ουκρανικών Υπηρεσιών, η έκρηξη στη γέφυρα τη Κρυμαία ο φιλελεύθερο τη Κύπρου. Ξέφραγω αμπέλει τα γήπεδα. Ιρανό που βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο, στι εξέδρε με δύο μαχαίρια, χωρί κάρτα φιλάθλου και χωρί να περάσει τον έλεγχο. Λίγε ώρε μετά το πλήγμα στη γέφυρα τη Κρεμαία, το Κίεβο κατήγγειλε ότι οι ρωσικέ δυνάμει χτύπησαν με κοινικό τρόπο κτίρια με διαμερίσματα και μη στρατιωτικέ υποδομέ. Μύρια Βασιλείου, κατρακυλά το κύρο των εκπαιδευτικών. Μεσαιωνικό άρωμα στο φεστιβάλ που άρχισε στην Αγία Νάπα. Θέρισε ο θάνατο, χωρί τέλο η καταστολή στο Ιράν τουρκική προκλητικότητα απαντά με παραστάσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΗΕ Λευκοσία. Με διπλωματικές κινήσεις προσπαθεί να αναχαιτήσει Ερτογάν Τατάρ ο Αναστασιάδης. Μαυρογιάννης στο βήμα. Κάποιοι πίστεψαν στην Τουρκία στο Κραν Μοντάνα. Η Ελλάδα στην Κύπρο πρέπει να είναι Παράγωγο που ενώνει, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μαυρογιάννη. Τραγωδία του 74. Ο ιερό λόγο που δεν ήρθε ποτέ. Ακόμα μια συγκλονιστική μαρτυρία για το ταξίδι του πλοίου Ρέθυμνο. Και τέλο, πολίτη de Chipro ανοιχτό σε όλου του ευάλωτου δανειολήπτε δικαιούχου δημοσίου βοηθήματο, κλειδώνουν οι λεπτομέρειε για το σχέδιο ενίκιο έναντι εν δόση. Ειδική εκπαίδευση βγαίνουν στου δρόμου οι γονεί. ΜΕΔ 5 για μεταναστευτικό, στόχο η καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Γέφυρα τη Κρυμαία, ένα εφιάλτη για τον Πούτιν. Λάρνακα να μελετούν τα λίματα για ασθένειε. Αγία Νάπα, πρεμιέρα για το 17ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. 42η Αντικατοχική Πορεία Μόρφου. Ευρώπη και Ηνωμένα Έθνη να σταματήσουν την ανοχή προς την Τουρκία. Διαβάσαμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε Ελλάδα και Κύπρο σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Δεκάτου του 2022. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλαος Κυρόπουλος. Καλή σας εβδομάδα.